να είστε πάντα καλά και ευτυχισμένοι. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ όμορφο το βίντεο, ειλικρινά πάρα πολύ όμορφο. Έτσι, μας πήγε σε όλες τις στιγμές από την αρχή της προετοιμασίας. Ήταν μια περίληψη. Αλλά τρίχεσαι ειλικρινά, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και είχες και τα γενέθλιά σου τη μέρα του γάμου. Ναι, 24 ήταν ο γάμος, μετά τις 12 που ήταν πλέον 25, ήταν τα γενέθλιά μου. Έσβησες και ήταν τα κεράκια. Ήταν όλα μαζί. Έκανα ένα πάρτι για όλα. Μπράβο ρε Καρολίνα μου, μπράβο, ειλικρινά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για σένα. Ευχαριστώ. Νιώθουμε ότι ζούμε μαζί σου πάρα πολλές στιγμές από τη ζωή σου, από την πορεία σου, τις μάχες σου, τα πάντα. Ναι. Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως στις διαφημίσεις, επειδή με ρωτούσες για το μωρό, είχα και εγώ την ευκαιρία να σε ρωτήσω αν η μητρότητα είναι κάτι που σε απασχολεί. Είναι ένα θέμα που με απασχολεί. Με απασχολεί βέβαια από πολλές πλευρές. Και είχα ξαναπεί πάλι στη δικιά σου εκπομπή και λίγο παλιότερα ότι το να γίνει κάποιος γονιός είναι μια, όχι μια, είναι τεράστια ευθύνη θεωρώ και είναι κάτι που πρέπει οποιοδήποτε πριν να το αποφασίσει να είναι 100% σίγουρος και να ξέρει ότι μπορεί να το υποστηρίξει σε όποιες συνθήκες και ό,τι και αν προκύψει στη ζωή του, γιατί ένα παιδί δεν είναι σαν ένα σκυλί που το σκυλί το βαρέθηκες και για δεν του δώσει σημασία δεν έγινε και κάτι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και επειδή εγώ θέλω γενικά είμαι τελειομανής. Ναι, αν δεν δώσεις μία μέρα σημασία στο σκυλάκι σου και του δώσεις την επόμενη μέρα, δεν γίνει. Ενώ στο παιδί έγινε. Και επειδή είμαι τελειομανής και θέλω να τα κάνω όλα σωστά και υπεύθυνα, ένα από τα θέματα που με προβληματίζει, πέραν του αθλητισμού που θέλω να τελειώσω κάποια στιγμή με στόχο το 2020, αν είμαι υγιής να καταφέρω να πάω στην, νομίζω, πέμπτη μου παρολυμπιάδα, μετά είναι το θέμα της όρασής μου που με προβληματίζει πάρα πολύ, γιατί σου είχα πει και στο διάλειμμα ότι δεν είμαστε σε μια χώρα που είναι σε μια προηγμένη χώρα για αυτά τα θέματα, στα θέματα της αναπηρίας και να υποστηρίζει αυτά τα θέματα. Και οι κοινωνίες μας δεν είναι φτιαγμένες για να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Όχι, πόσο μάλλον να έχεις παιδί, εσένα τον ίδιο δηλαδή. Εγώ αντιμετωπίζω πάρα πολλές δυσκολίες. Οπότε το σκέφτομαι πάρα πολύ γιατί δεν έχω και βοήθεια ουσιαστικά στην Αθήνα που ζω. Οπότε θέλω να το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά αν μπορώ να το κάνω. Και αν νομίζω ότι τελικά θα το μπορέσω, ίσως θα το κάνω λίγο αργότερα. Ο Δημήτρης είναι κάτι που τον απασχολεί τον ίδιο. Του Δημήτρη το αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολύ φυσικό του βγαίνει, δεν κουράζεται. Έχει μια πολύ καλή σχέση γενικότερα με τα παιδιά. Και νομίζω ότι ναι, όπως έχουμε συζητήσει, ο Δημήτρης δεν μου είπε ποτέ δεν θέλω. Θέλει να λύσουμε κάποια πρακτικά θέματα για να δούμε αν θα μπορέσουμε. Εσύ, λόγω της όρασής σου, Καρολίνα μου, ποια είναι τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζεις? Τα καθημερινά προβλήματα, βασικά από την ώρα που θα ξυπνήσω, ξεκινάμε ότι από την ώρα που θα φτιάξω το πρωινό μου είναι με δυσκολία. Πολλά πράγματα τα έχω σε συγκεκριμένες θέσεις, οπότε πλέον οι κινήσεις μου είναι αυτόματες. Δηλαδή, ανοίγω τον ντουλάπι και γι' αυτό και όταν μου τα μετακινούν, θυμώνω. Ξέρω, θα κάνω το χέρι μου έτσι στο κομμωδίνο και είναι αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, απλά το έχω φτιάξει λίγο έτσι. Μετά πρέπει να προγραμματίσω από την προηγούμενη ημέρα που θα πάω, τι ώρα θα πάω και επειδή μετακινούμε μεταξύ και επειδή δεν έχω αμάξι να κουβαλάω τα πράγματα στα αμάξι, κουβαλάω 1000 πράγματα μαζί, γιατί δεν μπορώ να πηγαίνω και να γυρνάω, να πηγαίνω και να γυρνάω σπίτι. Mm-hmm. Οπότε η μετακίνηση την έκανα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα της καθημερινότητάς μου. Από εκεί και πέρα σκεφτείτε ότι όσο χρόνο εσείς θέλετε για κάτι, το οτιδήποτε, εγώ θέλω διπλάσιο, αν και με τα χρόνια έχω εξοικειωθεί με πάρα πολλά πράγματα και τα κάνω αυτόματα και πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm. χωρίς να βλέπω. Αλλά και το να κυκλοφορήσω έξω, από το να συναναστραφώ σε υπηρεσίες με κόσμο που δεν έχουν, δεν καταλαβαίνουν και δεν είναι όπως το εξωτερικό που έχεις προτεραιότητα, που σε βοηθάνε, που είναι λίγο δύσκολο. Και επειδή και η χώρα που ζω δεν είναι πολύ, ούτε αυτή είναι προσβάσιμη, είναι όλο ένα πρόβλημα. Αλλά εντάξει, ευτυχώς τα τελευταία χρόνια ο Δημήτρης με βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητά μου και νομίζω ότι είναι ένα από τα πράγματα που μας έχει δέσει κιόλας.
μπορεί να δυσκολευόμαστε περισσότερο από άλλα ζευγάρια που είναι κάποια πράγματα πιο εύκολα. Αλλά μέσα από όλο αυτό δεθήκαμε και πιο πολύ και έτσι κάνουμε και πιο πολλά πράγματα μαζί. Ναι, ναι. Είναι λογικό μετά από αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις εσύ στη δική σου καθημερινότητα να κάνεις δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Είναι πολύ ναι. ανθρώπινο. Λες αν εγώ... Γιατί για το παιδί εγώ σκέφτομαι για πώς θα του φτιάχνω το γάλα του, ας πούμε, λέω. Πώς θα που δεν βλέπω τα email. Εντάξει, ναι. τώρα είναι κάποια χαζά, αλλά άμα τα ζεις στην καθημερινότητα, δεν είναι χαζά. Ή αν το παιδί βγάλει κάτι πάνω του και εγώ δεν το δω. Ή θα το δει αν έχει Δημήτρης. Κάτι και... Ή δεν είναι σπίτι, γιατί ο Δημήτρης δουλεύει. Είναι πολλά που σκέφτομαι που με προβληματίζουν, αλλά νομίζω ότι επειδή βρήκαμε πολλά πράγματα στη ζωή μου την άκρη με αυτό το πρόβλημα, πιστεύω ότι όταν έρθει η ώρα θα τη βρείτε και το πάλι. Θέλουμε, θα τη βρούμε. Ναι. Ξέρεις κάτι, και εγώ πιστεύω αυτό που λένε ότι ο Θεός προνοεί. Ότι ναι. θα έρθουν όλα με ένα τέτοιο τρόπο που ίσως να έχεις τη βοήθεια που χρειάζεσαι και να είναι οι συνθήκες και να νιώσεις εσύ μεγαλύτερη ασφάλεια ότι πάμε και μπορούμε να αντεπεξέλθουμε. Ξέρεις κάτι, ενδεχομένως τώρα επειδή έχω στο μπροστά μέρος του μυαλού μου, επειδή είμαι ενεργή αθλήτρια και είναι αυτό στο μυαλό μου, να μην νιώθω ακόμα τόσο φανατική γι' αυτό, αλλά νομίζω πως όταν σταματήσω, τα πράγματα για μένα θα είναι πιο ξεκάθαρα ναι. και ίσως να νιώθω ότι και έχω και πιο πολύ δύναμη να υποστηρίξω ναι. κάτι τέτοιο. Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι το κάθε τι είναι έρχεται το χρόνο που ώρα. Πρέπει και νομίζω βρίσκεις τις δυνάμεις εκείνη τη στιγμή που τις χρειάζεσαι. Έχεις δίκιο. Έτσι ακριβώς είναι. Καρολίνα μου, τη μέρα του γάμου σου την έζησες έντονα, τη χάρη και εσύ ήσουν αγχωμένη νύφη. Καθόλου αγχωμένη. Νομίζω το ζήσαμε όλοι πάρα πολύ ωραία. Το άγχος ήταν όλο πριν και το άγχος ήταν το μοναδικό. Δεν ήταν άγχος ως έχω άγχος γιατί είμαι νύφη. Ήταν άγχος ότι θέλω να προλάβω να τελειώσουν τα πάντα, να είναι όλα τακτοποιημένα. Για να γίνουν όλα σωστά και να περάσουμε κι εμείς καλά και οι καλεσμένοι μας. Και επειδή ήρθαν και πολλοί και συγγενείς και φίλοι από την Κύπρο στην Αθήνα, ήθελα να είναι όλοι εντάξει. Είχα και ένα άγχος αν θα, που θα μείνουν, αν θα περάσουν καλά, αν χρειάζονται κάτι. Οπότε όμως, από τη μία αυτό, από την άλλη είμαι πολύ χαρούμενη που τους είχα όλους τους πολύ δικούς μου κοντά μου και περάσαμε αυτή τη μέρα όλοι μαζί. Γιατί επειδή λείπω τόσα χρόνια λόγω του πρωταθλητισμού, ναι. δεν τους βλέπω συχνά και ήταν πολύ σημαντικό γιατί βρεθήκαμε, τους βλέπω αποσπασματικά, αν έρθω θα προλάβω να δω έναν, δύο. Τώρα τους είδες όλους μαζί. Μέρα, ναι, είχα τους νονούς μου που είχαν τους δω χρόνια. Και εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία όλα, δεν είχα καθόλου άγχος, γιατί όλοι με ρωτούσαν, έχεις άγχος. Όχι, για ποιο πράγμα λέω, καθόλου άγχος. Και νομίζω ότι γίναν όλα... μαγικά, εγώ θα τα έλεγα. Ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Ναι. Δεν το φανταζόμουν έτσι. Η γνωριμία σας με τον Δημήτρη, μετά από 7 χρόνια σχέσης. Όχι, γράφουνε λίγο λάθος τα μελλοντικά. Πόσο? Γνωριζόμαστε γνωριμία από το 9 mm-hmm. και είμαστε μαζί από το 10. Άρα είστε... 8, ναι. 8 χρόνια μαζί. 8, ναι, 8, 8 και. 8. Ναι. Πώς έγινε η γνωριμία σας, Καρολίνα μου? Το Δημήτρη το γνώρισα όταν είχα πάει φοιτήτρια σε σχολή δημοσιογραφίας, τότε που είχα διακόψει τις σπουδές μου και είχαμε γνωριστεί εκεί. Μετά είχαμε συζητήσει να κάνουμε μια πρόταση για μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση της Κύπρου και από εκεί είχαμε αρχίσει να έχουμε κάποιες επαφές και μετά στην πορεία γνωριστήκαμε καλύτερα και ήμασταν μαζί. Και αφήσατε την εκπομπή. Ναι. Και είπατε ας κάνουμε έτσι, άλλου είδους σχέση μαζί. Ναι. Ναι. Καλύτερη. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Αλλά περάσαν πολλά χρόνια τελικά. Περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος. Εντάξει, είναι το να νιώθεις ότι είσαι 9 σχεδόν χρόνια με τον άλλον και ότι είναι σαν να είσαι ένα χρόνο. Νομίζω ότι αυτό είναι μαγικό. Ξέρεις, έχουμε περάσει τόσα πολλά με τον Δημήτρη. Δηλαδή, 10 ζωές. Πάρα πολλά. Γιατί είμαστε δύο άνθρωποι ουσιαστικά μόνοι μας στην καθημερινότητα. Που ό,τι και να προκύψει πρέπει να το περάσουμε μόνοι μας. Δεν είναι ότι έχουμε την οικογένειά μας από δίπλα, κάποιον να μας βοηθήσει να μοιραστεί λίγο ναι. όλο αυτό. Και όλα και τις έντονες χαρές και τα πολύ κάτω σας. Και τα πολύ κάτω μας, γιατί είχαμε και θα έχουμε πιστεύω. Πολύ κάτω, γιατί είναι μέσα στη ζωή όλα αυτά. Τα περάσαμε όλα μαζί. Ναι. Και επειδή περάσαμε και δύσκολες, πολύ δύσκολες καταστάσεις και επειδή είμαστε ακόμα μαζί.
ξεπεράσαν πολλές δηλαδή κρίσεις και δυσκολίες. Αυτό νομίζω, όχι νομίζω, ήταν και ένας από τους λόγους που παντρευτήκαμε κιόλας, γιατί εφόσον έχουμε περάσει όλα αυτά μαζί. Ναι, και είστε μαζί. Ναι. Κρίσεις γενικότερα. Δεν περάσαμε πολύ καλές στιγμές, γιατί απ' τη μία είναι το πρόβλημα το δικό μου που δημιουργεί πολλά προβλήματα. Ο αθλητισμός, που επίσης δημιουργεί πολλά προβλήματα σε ένα ζευγάρι που ο ένας από τους δύο ζει έντονα κάτι. Και με πολύ αυστηρό πειθαρχημένο πρόγραμμα. Ναι. Εννοείται. Χειρουργία από τους αθλητισμούς, απογοήτευση από τον κόσμο, από συμπεριφορές, που όλα αυτά τα φέρνει σπίτι, δηλαδή δεν γίνεται. Και ο άλλος προσπαθεί να σε υποστηρίξει, άρα τα περνάει, ναι, και αυτός. Μετά ο άλλος με τη δουλειά του, μετά... Δεν είναι εύκολο, είναι, ναι, πολύ δύσκολο. Τι σε απογοήτευσε? Εντάξει, υπήρχαν στιγμές που απογοητεύτηκα πάρα πολύ από στάση ανθρώπων. Ιδιαίτερα όταν ήμουν πιο μικρή. Από ανθρώπους του αθλητισμού, για να είμαι πιο συγκεκριμένη, γιατί από τον κόσμο ποτέ δεν απογοητεύτηκα. Η αγάπη που λαμβάνω όλα αυτά τα χρόνια είναι... Εντάξει, είναι κάτι ανεκτίμητο για μένα, mm-hmm, και είναι αυτό που με κράτησε. Και τους ευχαριστώ πάντα. Αλλά ο χώρος του αθλητισμού δεν είναι, παρόλο που λέμε καθαρός χώρος, δεν είναι πολύ καθαρός. Και όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά γενικότερα θεωρώ και στη ζωή. Προσπαθεί ο ένας να κάνει τον άλλο στην άκρη για να πάρει τη θέση του. Είναι, ναι, λίγο... Δείχνω ότι σ' αγαπάω, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Καθόλου έτσι. Ναι, και εντάξει, όλο αυτό, ειδικά όταν ήμουν μικρή και επειδή είχα κάνει και πολλά χειρουργία και στα χειρουργία με ξεχνούσαν όλοι, δεν υπήρχα πουθενά για αυτούς. Μετά όταν κατέφερνα μόνη μου να περάσω όλο αυτό το ψυχολογικό, να ξανα... και μετά το σωματικό να επανέλθω σε μεγάλες επιτυχίες, μετά ξανά όλοι δίπλα σου. Εντάξει, και το θέμα της αναπηρίας μου άκουσα πάρα πολλά να σχολιάζουν, ότι... να σχολιάζονται. Ότι δεν έχω πρόβλημα, ότι κοροϊδεύω, ότι... Εντάξει, πολλά, πολλά, αλλά... Αυτό η αλήθεια είναι κάτι που θα σου πω, ότι ήμουν κι εγώ κάπου που είχε υποθεί αυτό που δεν θυμάμαι ούτε καν πού. Ναι. Ότι αυτό που λες είχε σχολιαστεί. Το ξέρω και αυτό σχολιάζεται και θα σχολιάζεται ενδεχομένως, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που δεν θέλω να... ούτε να με λυπούνται, έχω αξιοπρέπεια και προτιμώ να πούν ότι τους κοροϊδεύω παρά να μεγενθύνω, όχι να μεγενθύνω, να κάνω τον άλλο να με λυπάται, ότι προτιμώ να δυσκολευτώ εγώ μέσα μου, γιατί δεν θέλω ούτε να με λυπάται άλλος, ούτε να νιώθω ότι είμαι βάρος σε κάποιον. Είμαι άνθρωπος που είμαι πολύ και θέλω να είμαι ανεξάρτητη, οπότε αν μπορώ 10, κάνω 12, γιατί δεν θέλω να είμαι βάρος σε κανέναν. Και βέβαια αυτό δεν είχε θετικό αντίκτυπο προς τους έξω, αλλά το καταλαβαίνω γιατί δεν είχε, γιατί κάποιοι ήθελαν. Mm-hmm. Ήθελαν να πιστεύουν ότι δεν έχω πρόβλημα για τους δικούς τους λόγους. Με ποιο δεν κίνητρο και όμως. Καλά να έλεγες εσύ όμως ότι υπάρχει αυτό το θέμα, ενώ να μην υπήρχε. Να σου πω, επειδή ξεκίνησα με τους αρτιμελείς αθλητές και μετά πήγα στους Παραολυμπιακούς, όταν ενημερώθηκα ότι μπορούσα να λαμβάνω μέρος με αθλήτριες που έχουν χαμηλή όραση, όπως και εγώ. Βασικά, το ίδιο ποσοστό όρασης. Επειδή στην Κύπρο δεν ήταν ενημερωμένοι για τους Παραολυμπιακούς, πολλοί είπαν ότι πάω και κολυμπάω με τους... Δεν μ' αρέσει που το λέω, αλλά δεν είναι δικά μου λόγια. Με τους κουτσούς και με κάτι τέτοια. Που το θεωρώ απαράδεκτο να μιλάει κάποιος έτσι. Ναι. Ακόμη και με τους κουτσούς, δηλαδή, εντάξει, δεν μπορείς να μιλάς έτσι. Δεν μπήκα στην διαδικασία να ψάξουν τι ακριβώς είναι και μετά να μιλήσουν, που το κάνουν οι άνθρωποι αυτό γενικώς, ειδικά όταν δεν είναι καλοπροαίρετοι. Και μετά θεώρησαν ότι το κάνω για να κερδίσω μεγάλα μπόνους και πριμ, και ότι πήγα από τους αρτιμελείς στους Παραολυμπιακούς για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Και επειδή δεν υπήρχε άλλος αθλητής στην Κύπρο με Ολυμπιακό μετάλλιο μέχρι το 2004 που είχα πάρει εγώ το χρυσό μετάλλιο, προσπάθησαν κάποιοι να το απαξιώσουν για... Ναι, ότι... για αυτούς τους λόγους. Ότι δεν το πήρες με την αξία, ναι, σου και με το σπαθί, ναι, σου, τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, ευτυχώς από το 2004 μέχρι το 2018 έχουν περάσει 14 χρόνια. Και είναι απογοητευτικό, αλλά πάντα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς, ότι κάποιος κακοπροαίρετα θα θέλει να πει κάτι για το δικό του λόγο.
Ναι. Γιατί εκεί τον ασφάλεια για να καλύψει κάτι δικό του. Δεν έχει σημασία ο λόγος στο τέλος της μέρας. Δεν έχει σημασία. Απλά τον άλλον εμένα τότε με ενόχλησε και με ενοχλούσε. Μέχρι που είπα ότι όλα έχουν δύο όψεις. Μπορεί να είναι αυτός που λέει αυτό. Κάποιοι άλλοι όμως λένε κάποια άλλα. Οπότε νομίζω τελικά κρατάμε αυτό που θέλουμε και αυτό που μας κάνει καλό. Και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να ζούμε την κακία είναι δικό τους πρόβλημα. Ναι, εσύ κρατάς την αλήθεια σου και προχωράς. Ναι. Δεν έχει νόημα να πείσεις κάποιον για το αντίθετο, γιατί... Εννοείται, καταρχήν, όταν ο άλλος θέλει να πιστεύει κάτι για σένα, δεν έχεις τρόπο και μέσο να τον πείσεις για κάτι αντίθετο. Όχι. Αν πιστεύει ότι εσύ δεν έχεις θέμα όρασης, ό,τι και να συμβεί, δηλαδή και χαρτιά γιατρού να του πάρεις, θα πει ότι πήγες στην κουμπάρα σου και σου έβγαλε ένα χαρτί και όλα αυτά. Έτσι είναι. Ποιο είναι το ποσοστό όρασης το δικό σου, Καρολίνα? Εγώ έχω 97% απώλεια στην κεντρική όραση. Που αυτό σημαίνει ότι βλέπεις... Αυτό σημαίνει ότι έχω μια γενική εικόνα, γιατί έχω περιφερειακή όραση και γι' αυτό μπορώ να μετακινούμαι όσο μπορώ. Ναι. Απλά δεν μπορώ να δω λεπτομέρειες, δεν μπορώ να δω μακριά, δεν μπορώ να διαβάσω. Από τηλεόραση δεν μπορώ να δω, πρέπει να είμαι πάρα πολύ κοντά. Mm-hmm. Πάρα πολύ κοντά, αλλά πλέον έχω καταλάβει ότι με δυσκολεύει και αυτό. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ταινία με τον Δημήτρη, εντάξει, μου διαβάζει τους υπότιτλους, δεν μπορώ αλλιώς. Και σε κάποια φάση του λέω, ναι, και ποιος είναι αυτός? Και ναι, μου λέει, αυτός είναι αυτός και εκείνος, εντάξει, του λέω. Συγγνώμη, μου λέει, δεν παρακολουθείς? Του λέω, παρακολουθώ, αλλά τους μπερδεύω. Εντάξει, μου λέει, είναι αυτός, γιατί ναι, δεν έχω καθαρή εικόνα και ναι, λίγο, άμα είναι σκοτεινή, δεν μπερδεύομαι. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να δω λεπτομέρειες καθόλου, ειδικά από μακριά. Βλέπω σαν φιγούρες. Ναι. Και λίγο με τα χρώματα δεν τα πολύ καταφέρνω. Ναι. Βλέπω τα χρώματα, αλλά όταν είναι μπλε μαύρο, μπλε γκρι, με μπερδεύουν λίγο. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, Καρολίνα μου, εσύ είσαι ένας άνθρωπος που έχεις δώσει απίστευτες μάχες και όλα αυτά και τα προσωπικά τα οποία σε έχουν επηρεάσει ψυχολογικά, σε έχουν καταρακώσει φαντάζομαι σε κάποιες φάσεις της ζωής σου, εσύ κατάφερνες πάντα και μετά από και χειρουργία και τέτοιες φάσεις να στέκεσαι ξανά όρθια στα πόδια σου και να συνεχίζεις. Εντάξει, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα γιατί υπήρχαν στιγμές που δεν ήθελα να δω κανένα. Δηλαδή, πέρασα και από τέτοιες φάσεις ψυχολογικές. Ήμουν τόσο πικραμένη, τόσο πληγωμένη από όλα αυτά που δεν ήθελα ούτε να δω κανέναν, ούτε να ξανακούσω κανέναν και κατέβαλα μεγάλες προσπάθειες για να επανέλθω. Εντάξει, αυτό δεν το έχω ξαναπεί, αλλά ήταν διαδικασίες πάρα πολύ δύσκολες που έμπαινα και πολλές φορές είχα σκεφτεί ότι τέλος θα σταματήσω, κουράστηκα, δεν αντέχω άλλο αυτό το πράγμα. Μετά, εντάξει, τα βλέπα λίγο αλλιώς, λέω, κάνεις αυτό που σου αρέσει, κάνε το για σένα, για τον κόσμο που το εκτιμάει και που σου δείχνει όλο αυτό. Και τελικά στη ζωή δεν υπάρχει, δηλαδή η αδικία είναι μέσα στη ζωή και πάντα θα υπάρχει. Ναι. Τώρα αν θέλουμε να σταθούμε ότι είμαστε μόνο εμείς αδικημένοι, νομίζω ότι τελικά δεν είμαστε μόνο εμείς, ότι όλος ο κόσμος κάποια στιγμή στη ζωή του θα αδικηθεί και από εκεί και πέρα είναι πώς θα αποφασίσει να πορευτεί, αν θα αποφασίσει να μείνει πίσω ή αν θα αποφασίσει να προχωρήσει μπροστά. Ναι. Και πολλές φορές με πιάνουν έτσι λίγο τα ψυχολογικά μου, γιατί νομίζω, δεν ξέρω αν τους πιάνουν όλους, αλλά εμένα με πιάνουν. Όλους μας πιάνουν, όλους. Και εντός εισαγωγικών κλαίγομαι. Αρχίζει ο Δημήτρης και μου λέει ένα ποίημα, θέλω πάντα τα ίδια μου λες. Και μου λέει, ωραία, να πάμε πάλι να τα πούμε. Είσαι 32 χρονών, τώρα 32. Έχεις πάρει μόνο 4 Ολυμπιακά μετάλλια, τόσα παγκόσμια. Έχεις πρόβλημα όρασης. Ξεκίνησες ένα παιδί από τη Λεμεσό. Ήρθες εδώ πέρα. Πέτυχες, μου λέει, είσαι στην κορυφή του κόσμου. Τώρα μου λέει κιόλας, παντρεύτηκες, μου λέει. Έκανες όλα αυτά μόνη σου. Διοργάνωσες ένα γάμο. Πήρες το πτυχίο σου πια. Δηλαδή μου λέει, 32, τι άλλο θέλεις? Εκεί τι το απαντάς? Εκεί είσαι από στο μόνη. Ναι. Τι να το πεις? Εντάξει, αλλά η καθημερινότητα σε φθείρει και τα ξεχνάς. Ναι, αυτό αλλά δεν μασάς εσύ από αυτά. Γι' αυτό είναι δίπλα σε αυτός ο άνθρωπος, γιατί κάποιος λόγος υπάρχει για τον άνθρωπο που έχουμε στη Φίγουρα. Ζωή μας. Και είναι Φίγουρα. Εκεί. Πέρασες από φάση, Καρολίνα μου, που έδιωξες ακόμη και τον Δημήτρη από δίπλα σου και ήσασταν σε φάση να χωρίσετε? Όχι. Από αυτή τη φάση δεν πέρασα.
Ακόμη και όταν. Γενικά δεν τσακωνόμαστε με τον Δημήτρη. Έχουμε διαφωνίες. Αλλά επειδή είμαστε λίγο διαφορετικοί χαρακτήρες, εγώ είμαι χαρακτήρας που δεν πολύ μιλάω. Οπότε, άμα έχουμε μια διαφωνία, τον έχω μάθει τώρα, αρχίζει αυτός και μιλάει, φωνάζει, λέει τα δικά του. Δεν το απαντάω. Τον αφήνω εκεί. Μετά από λίγο το ξεχάσει. Αλήθεια, αυτό ήταν τέλος. Ναι. Και μου το είχε πει κάποια στιγμή. Μου λέει. Μπράβο πάντως, μου λέει. Ξέρεις πότε να μιλήσεις. Στα αναγνωρίζει και αυτό. Καρολίνα. Εντάξει, κάμια φοβές. Κάτι που να θέλουμε να φτάσουμε να χωρίσουμε. Όχι. Ναι, όχι, ενώ σε αυτές τις φάσεις που λες εσύ ότι ήταν πολύ δύσκολα. Όχι. Καρολίνα μου, τώρα τι έχει το πρόγραμμά σου, μόλις παντρεύτηκες, τι ακολουθεί. Λοιπόν, το πρόγραμμα τώρα έχει αρχίσει να μπαίνει σε ρουτίνα πάλι, τις τελευταίες ημέρες. Με τις προπονήσεις μου, τώρα κάνω έτσι λίγο ενεργητική αποκατάσταση από τους αγώνες και από όλα αυτά. Λίγο αποκατάσταση στους τραυματισμούς μου, γιατί θέλω να προσπαθήσω. Η ψυχή μου θέλει, το σώμα μου δεν ξέρω αν θα μπορέσει τελικά. Άμα θέλει η ψυχή σου, θα ακολουθήσει και το σώμα. Θα δούμε. Να προετοιμαστώ για του χρόνου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και μετά για το Τόκιο το 20. Πολύ ωραία. Που είναι οι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Πέμπτη, εντάξει, μεγάλο όνειρο, δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθεί, αλλά εντάξει, και να μην τα καταφέρω, νομίζω ότι έχω πάρει πάρα πολλά. Έχω πάρα πολλές αναμνήσεις μέσα μου, είμαι πάρα πολύ γεμάτη από όλη αυτή την πορεία. Άστο, αυτό θα το πεις μετά το 20. Ναι. Είναι, νομίζω ότι έχεις μπροστά σου. Δεν γιατί ξέρω. Όταν αυτό το λέω, δεν ξέρω. Όταν το σώμα θέλει και δεν θέλει ψυχή, νομίζω ότι δεν γίνεται τίποτα. Τάξε, όταν όμως πω, πλέον ταλαιπωρούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, τόσο πολύ προσπαθώ, γιατί πραγματικά το σώμα μου δεν μπορεί. Τόσο πολύ προσπαθώ που σε λίγο χρονικό διάστημα ψυχικά έχω αδειάσει. Εγώ δηλαδή, ναι. Προετοιμασίες μας οι έντονες μικραίνουν. Γιατί το σώμα μου πλέον δεν αντέχει και δουλεύουμε λίγο διαφορετικά με τον Στέλιο. Αλλά επειδή όταν μεγαλώσεις δεν κάνεις τη αποκατάσταση, δεν έχεις ίδιες δυνάμεις, δεν έχεις ίδια απόδοση, πρέπει να προσπαθείς 100 φορές περισσότερο. Εκεί πέρα ψυχικά κουράζομαι. Ναι. Ναι. Καρολίνα μου, εμείς θα σου ευχηθούμε όλα τα καλά. Ευχαριστώ Είμαστε πάρα πολύ. Είμαστε όλος ο κόσμος δίπλα σου. Σας ευχαριστώ Νομίζω πολύ. Ότι νιώθεις αυτή την αγάπη και τη στήριξη από τον Πάντα κόσμο. Πάντα τη θέλω, ναι. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Ήταν μεγάλη μου χαρά που σε είδα μετά από πάρα πολύ καιρό και εγώ ξανά. Ευχαριστώ πολύ. Που συναντηθήκαμε. Γιατί είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Ναι, είχαμε 2 χρόνια. Ναι, και θέλω να σου ευχηθώ τα καλύτερα μέσα από την ψυχή μου. Κυρίως να είσαι ευτυχισμένη όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού σου. Αυτό. Και σε σένα τα καλύτερα. Ευχόμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και ευχαριστούμε που μοιραστήκατε μαζί μας το βίντεο του γάμου σας. Μια τόσο σημαντική ημέρα για εσάς.